Θοδωρή, πάρε μας και πες μας και για την πρώτη επιτυχημένη πτήση υπτάμενου ταξί. Ναι, με έχουμε υδρογόνο. Δει και έχουμε δει κατά καιρούς τα επτάμερα ταξί που κυκλοφορούν, τα ηλεκτροκίνητα. Πριν καλά καλά λοιπόν τα δούμε να κυκλοφορούν επισήμως, πάμε ήδη στην επόμενη γενιά που είναι με υδρογόνο. Βλέπουν τηλεθεατές οθόνες τους, είναι το πρώτο επτάμερο ταξί που κινείται με υδρογόνο, Zombie Aviation, αμερικάνικη εταιρεία. Και θεωρείται επαναστατικό γιατί έχουμε δείξει τα τελευταία χρόνια και στα αεροσκάφη, τα αεροπλάνα, τα συμβατικά δηλαδή, ναι, ότι το υδρογόνο είναι το νέο, το μέλλον της αεροκίνησης, αφού θεωρείται πιο αποτελεσματικό και πιο φιλικό στο περιβάλλον από την ηλεκτροκίνηση, που έτσι κι αλλιώς θεωρούμε ότι είναι φιλική στο περιβάλλον. Mm-hmm. Το συγκεκριμένο λοιπόν αεροσκάφος έκανε την πρώτη δοκιμαστική πτήση και πέταξε 900 χιλιόμετρα, έτσι. Δηλαδή αυτονομία χωρίς ανεφοδιασμό. Εκρίνεται επιτυχημένη. Ναι, γιατί με τα ηλεκτροκίνητα, ας πούμε, είναι για μέσα στην πόλη κυρίως, αλλά έχουν μια max αυτονομία με μια φόρτιση γύρω στα 200-300 χιλιόμετρα. Δεν είναι λίγη, αλλά αυτό πήγε, δηλαδή μπορεί να. Αν υπήρχε στην Ελλάδα, σχεδόν ξεπερνάει, πάει από την, ξέρω εγώ, από την Αθήνα στην Αλεξανδρούπολη, έτσι, και παραπάνω. Θεωρείτε ότι επαιτούν σε μεγάλο ύψος? Όπως βλέπετε, θέτσι αυτό, έτσι, όχι, όχι, όχι στα αεροπλάνα, αλλά σαν ελικόπτερο, το πούμε έτσι, όπως πετάνε τα ελικόπτερα. Και το υδρογόνο είναι επίσης πολύ πιο φιλικό από τις ηλεκτρικές, μπαταρίες. Και επίσης είναι και αυτό το κομμάτι που λέμε της αυτονομίας, γιατί δεν χρειάζεται να δημιουργούνται στην πορεία διάφοροι σταθμοί φόρτισης των ηλεκτροκίνητων αεροσκαφών. Εάν με τέτοια έχουν τόσο μεγάλη αυτονομία, χρειάζεται ίσως ένα ή δύο σταθμούς ανεφοδιασμού. Λες μια τέτοια πτήση να είναι και οικονομική? Ναι, ακόμα δεν ήταν η πρώτη πτήση, δεν ξέρουμε πόσο θα είναι. Φαντάζομαι όμως ότι εάν θέλουν να έχει επιτυχία, θα πρέπει να είναι σχετικά οικονομική. Και βέβαια, όταν αυτό ξεκινήσει και αρχίσει να έχει επιτυχία, θα μειώνονται και άλλο οι τιμές. Για να δούμε. Προφανώς δεν θα έχει την ίδια τιμή που να πάρεις ένα ταξί να πας κάπου, έτσι. Αλλά για να κάνεις μια πτήση γρήγορα, με ασφάλεια και φιλική στο περιβάλλον, νομίζω ότι θα είναι σχετικά οικονομική. Θοδωρή, ναι, ευχαριστούμε πολύ. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας. Να είστε καλά. Γεια σας. Καλώς απόγευμα.